Υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι ο μοναχισμός έχει τις ρίζες του στα χρόνια πνευματικής παρακμής μέσα δεύτερης εκατονταετηρίδας του Βυζαντίου και αμφισβητούν γνήσια κίνητρα που μπορούν να οδηγήσουν σε αυτόν. Να μας λέγατε κάτι για τις ρίζες του και για τα κίνητρα αυτά. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η απορία και απαντώ όχι γιατί άλλο, αλλά διότι το θέμα του μοναχισμού δεν αφορά μόνο τους μοναχούς, αλλά αφορά όλους. Αν λάβετε υπόψη, είναι ότι ο μοναχισμός είναι ένα στοιχείο της ιδίας της Εκκλησίας. Δεν μπορείς λοιπόν να πάρεις ένα στοιχείο να το υποτιμήσεις γιατί τυχόν ιστορικά αυτό το έχουν προσβάλει. Βέβαια δεν θα κάνουμε καμιά εμπεριστατωμένη απάντηση εδώ και μελέτη. Θα δώσουμε μόνο πολύ πολύ λίγα στοιχεία, μα πάρα πολύ λίγα, όσα θα συνιστούσαν την απάντηση μιας απορίας. Ο μοναχισμός, παιδιά, δεν είναι παρά ό,τι εκλεκτότερον από ό,τι η Εκκλησία έχει και κινείται μέσα σε αυτήν. Δεν είναι ο μοναχισμός κάτι έξω από την Εκκλησία, αλλά είναι το αφρόγαλα, η ελίτ, δηλαδή η αριστοκρατία, θα λέγαμε, σε ό,τι αφορά στην Εκκλησία. Διότι απλούστατα είναι ο τρόπος που ένας πιστός μέσα στην Εκκλησία θα ήθελε να αφιερωθεί στο Θεό. Και αυτή η αφιέρωση δεν θα είχε μόνο μία, λέγαμε, παθητική στάση, δηλαδή ότι εγώ δίνω κάτι, αλλά και ζητάω κάτι. Δίδω τον εαυτόν μου με σκοπό τη γνώση του Θεού. Έτσι λοιπόν είναι και μία δοσοληψή ανάμεσα στον μοναχόν και το Θεό. Σας θυμίζω τον Μέγαν Αντώνιον. Όταν ο Μέγας Αντώνιος άκουσε στην εκκλησία που εκκλησιάστηκε κάποτε εκείνο που είπε ο Κύριος, πάντα όσα έχεις πώλησον και διάδος πτωχής και δεύρω ακολούθημη, σε εκείνο τον πλούσιο νεανίσκο, ο οποίος όμως δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκε, όπως σημειώνει εκεί ο Ευαγγελιστής, ότι ήταν πολύ πλούσιος και ναι μεν ευγενής άνθρωπος, αλλά ζήτησε ανώτερα πράγματα. Ο Κύριος του είπε, έλα μαζί μου. Δηλαδή μια πλήρης αφιέρωσης. Αυτό δεν μπόρεσε να το κάνει, διότι έπρεπε να πουλήσει τα υπαρχοντά του και έφυγε, γύρισε την πλάτη και έφυγε. Αυτό ο Μέγας Αντώνιος, όταν το άκουσε στην Ευαγγελική περικοπή, έκανε το αντίθετο. Πούλησε τα υπαρχοντά του, τα έδωσε στους φτωχούς και έφυγε να γίνει μοναχός, δηλαδή να ακολουθήσει τον Κύριον. Έτσι βλέπουμε ότι έχουμε μια αφιέρωση, έχουμε ακόμη μια γνώση του Θεού. Αυτή η γνώση του Θεού είναι η αμοιβή που θα πάρει εκείνος που αφιερώνει τον εαυτό του από το Θεό. Γιατί απλούστατα, όταν δίδω παίρνω. Λέγει κάπου στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι βγήκε ο Κύριος, είναι ο Χριστός, έχοντας το μισθό του στην τσέπη του. Έχω, λέει, τον μισθό μου παρεμή. Τι είναι αυτός ο μισθός? Δεν είναι ο μισθός που θα δώσει στους ανθρώπους. Καταρχάς είναι ο μισθός που θα πάρει ο ίδιος από τους ανθρώπους. Έχω το μισθό μου, δηλαδή αυτό που εγώ θέλω και που εγώ θα δώσω. Είναι ο μισθός του Χριστού και ο μισθός του πιστού. Πού είναι ο μισθός του Χριστού? Ο μισθός του Χριστού είναι ότι έγινε άνθρωπος, εθυσιάστηκε για να αποκτήσει τον μισθόν που λέγεται πιστός. Ο μισθός λοιπόν του Χριστού είναι ο πιστός. Εγώ σε κέρδισα, είσαι ο μισθός μου. Ύστερα, πού είναι ο μισθός του πιστού? Ο μισθός του πιστού είναι ο Χριστός. Διότι το κέρδος μου
η αμοιβή μου είναι ότι εκέρδισα τον Χριστόν. Ώστε λοιπόν, ο μισθός, η έννοια του μισθού εδώ είναι ότι, θα το πω δεύτερη φορά, για τον Χριστό ο μισθός του είναι ο πιστός και για τον πιστόν ο μισθός του είναι ο Χριστός. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Είναι αμοιβαία τα πράγματα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει σε μια εντονοτέρα κατάσταση μέσα στο μοναχισμό. Όμως, να τα πάρουμε λίγο ιστορικά. Ο μοναχισμός, είδαμε ότι είναι ό,τι καλύτερο θα είχε να προσφέρει η Εκκλησία. Ό,τι καλύτερο. Οι ρίζες του μοναχισμού βρίσκονται μέσα σε αυτήν την Παλαιά Διαθήκη. Βεβαίως, όταν λέμε ρίζες του μοναχισμού, δεν εννοούμε την μορφή. Οι μορφές αλλάζουν. Μπορεί να αλλάζουν οι μορφές. Αυτό δεν έχει σημασία. Εάν θα χτίσω μοναστήρι, δεν θα χτίσω. Εάν θα έχει τη μορφή αυτή ή όχι, αυτό δεν έχει σημασία. Αυτά μεταβάλλονται από εποχή σε εποχή. Αλλά σημειώσατε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης Ηλίας ή το Άγαμος είναι ο μόνος προφήτης ηγέτης ο οποίος είναι άγαμος. Ο Μωυσής, ο Αρών, όλοι ήταν άγαμοι. Έτσι ο προφήτης Ηλίας είναι άγαμος και ακτίμων. Όταν δηλαδή εν Παρθενία, εν υπακοή, κάτω στην υπακοή του, κάτω από την υπακοή του Θεού, είναι όργανο του Θεού και ακτίμων. Είναι αυτά τα τρία που χαρακτηρίζουν τον μοναχισμό. Όταν κάλεσε τον Ελισέον, ο Ελισέος ήταν νοικοκύρης, είχε χωράφια και είχε βόδια και όργανε τα χωράφια, το μα τον βρήκε εκεί και του λέει έλα μαζί μου. Έκανε το εξής, εκεί στο χωράφι είχε αναφέρει η εγγραφή πόσα βόδια εκεί που όργωνε, τα σφάξε με τα ξύλινα άρωτρα, έβαλε φωτιά, έβρασε το κρέας, το μοίρασε στους φτωχούς και έφυγε. Και ο Ελισέος ήταν άγαμος και έγινε διάδοχος του προφήτου Ηλίου. Αυτή τώρα με τη σειρά τους είχαν ιδρύσει τις λεγόμενες σχολές των προφητών. Τι ήταν αυτές οι σχολές των προφητών? Όταν ανελήφθη στον ουρανό ο προφήτης Ηλίας, παρακολούθησαν την ανάληψή του, όχι μόνο βεβαίως ο Ηλισέος, αλλά καμιά 200-300 άνθρωποι που ήσαν από τις σχολές που ίδρυσαν ο προφήτης Ηλίας και ο Ηλισέος, οι λεγόμενοι Ιοί των προφητών. Θα το βρείτε στην Αγία Γραφή με αυτή την ονομασία, στο Δέλτα Βασιλείων που είναι γραμμένα Ιοί των προφητών. Τι έκαναν αυτοί? Ήσαν άγαμοι, ακτήμονες, και έκαναν κηρύγματα στο λαό και κρατούσαν και την ιστορία του λαού. Ξέρετε ότι σε αυτούς οφείλεται το γράψιμο κάποιων βιβλίων της Αγίας Γραφής. Σε αυτούς, τους Ιούς των προφητών. Ένα περιστατικό θα σας αναφέρω. Κάποτε είπαν στον προφήτη Ηλία, στον Ελισέο, να πάνε να κατοικήσουν στο δάσος που ήταν πέρα από τον Ιορδάνη, δηλαδή ανατολικά. Και εκείνος τους είπε πηγαίνετε. Τι θα έκαναν εκεί? Εκεί θα έκοβαν ξύλα, θα κάνανε καλύβες να μείνουν εκεί. Κάποιος, όπως έκοβε ένα ξύλο με ένα τσεκουράκι, του φύγε το τσεκουράκι και έπεσε μέσα στον Ιορδάνη ποταμό. Έβαλε τις φωνές, ήτανε πιο πέρα ο προφήτης Ελισέος, πόλεγε τι έπαθα και το τσεκουράκι δεν ήτανε δικό μου. Δηλαδή, βλέπουμε ένα κοινόβιο και που έχουν μια κοινοκτημοσύνη, δεν έχουν προσωπική ιδιοκτησία κλπ. Ώστε λοιπόν, πού είναι οι ρίζες του μοναχισμού? Ο τελευταίος δε βλαστός, άγιος και άριστος του μοναχισμού στην Παλαιά Διαθήκη, πλέον με μια μορφή πολύ εξαγιασμένη, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Δεν είναι τυχαίο του ότι μας περιγράφουν τα Ευαγγέλια τι έτρωγε, πώς δινόταν και πώς ζούσε. Είναι τυχαίο αυτό?
Ποιος θα μπορούσε να προσβάλλει τον Άγιον Ιωάννη? Αλλά επειδή δυστυχώς, δυστυχέστατα, οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν και κοροϊδεύουν, βρίζουν κτλ, ήδη στην εποχή του Χριστού και του Ιωάννου, ξέρετε τι έλεγαν οι άνθρωποι? Το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Ήρθε ο Ιωάννης, ή καλύτερα, ήρθε ο Υιός του ανθρώπου τρώγοντας και πίνοντας. Διότι ο Κύριος ζούσε μια κοινωνική ζωή, δεν ζούσε στις ερήμους, έτσι έπρεπε να είναι. Άλλο κάποια άλλα πράγματα πολύ σημαντικά στον Κύριον, και όταν τον καλούσαν σε ένα τραπέζι έτρωγε. Είχανε κρασί, έπινε. Δεν μεθούσε ο Κύριος, ούτε γαστριμαργούσε, όπως τρώνε όλοι οι άνθρωποι και τα λοιπά. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου και λέτε εσείς που κατηγορείτε, α, αυτός είναι ο Μεσσίας, φάγος και πότης είναι, τρώει και πίνει. Ήρθε ο Ιωάννης ασκούμενος και νηστεύων και είπατε, δαιμόνιον έχει. Γιατί παράργει αυτό το δαιμόνιον έχει? Διότι δεν μπορούσαν να συλλάβουν μία ζωή ενός ανθρώπου που ξεφεύγει από κάποιες τάχα δήθεν φυσικές διαστάσεις. Εγώ θα πάρω μόνο μία περίπτωση φυσικής διαστάσεως, γιατί δεν παντρεύεσαι. Δεν είναι πολύ φυσικό? Λένε πολύ, ο Θεός δεν ευλόγησε τον γάμον? Και ποιος σας είπε ότι ο γάμος είναι ένα ευλογημένο μυστήριο? Προσέξτε, γιατί το ήθελε ο Θεός έτσι. Είναι το κατοπινό, το ύστερο θέλημα του Θεού. Είναι το καταπαραχώρηση θέλημα του Θεού. Δεν θα υπήρχε ο γάμος αν οι πρωτόπλαστοι δεν αμάρταναν για να πεθάνουν. Απόδειξης ότι στην Βασιλεία του Θεού, σαφώς το λέει ο Κύριος, δεν παντρεύονται. Δεν υπάρχει ο γάμος. Ο γάμος λοιπόν δεν είναι το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού. Η αγαμία είναι το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού. Γι' αυτό τι κάνει εκείνος που μένει άγαμος? Παίρνω μόνο το θέμα της αγαμίας. Απλώς σπέβδει πιο γρήγορα να δοκιμάσει τη Βασιλεία του Θεού πριν ακόμη αποκαλυφθεί, και θα αποκαλυφθεί βέβαια όταν θα ξανάρθει ο Κύριος. Δεν είναι λοιπόν πράγμα αφύσικον. Αφύσικον είναι ο γάμος. Ας το πούμε αφύσικον, διότι ο άνθρωπος κατασκευάστηκε εν όψει ότι θα έπεφτε. Έτσι είναι. Και ρωτώ, ποιος είναι πιο φυσικός, ο άνθρωπος όπως ζει επάνω στη γη ή ο άνθρωπος ο καινούριος στη Βασιλεία του Θεού? Αναφυσβήτητα ο δεύτερος άνθρωπος. Έτσι το λέγω, γιατί πολλοί κατηγορούν και λέγουν, α, και τα λοιπά, ζει αφύσικη ζωή. Δεν είναι αφύσικος. Η δική σου η ζωή είναι αφύσικη, αν πρέπει να τη δούμε υπό το πρίσμα της δογματικής, δηλαδή των αληθιών της πίστεώς μας. Βλέπετε? Αλλά ακόμη και κάτι να πούμε. Ξαναλέω, δεν θα εξαντλήσουμε το θέμα, είναι τεράστιο θέμα. Όταν ενεφανίστη ο μοναχισμός, τότε, δηλαδή πότε ενεφανίστη? Ενεφανίστη λίγο πριν την κατάπαυση των διωγμών. Δηλαδή κατά τα μέσα του 3ου αιώνα, ίσως και πιο μπροστά, διότι διωκόμενοι οι χριστιανοί έφευγαν εις ασερήμους. Αν μου πείτε γιατί δεν εμφανίστηκε ο μοναχισμός πιο μπροστά, θα σας απαντούσα, διότι οι χριστιανοί ήδη ζούσαν το μαρτύριο των διωγμών. Ξέρετε γιατί? Μη σας κάνει εντύπωση. Διότι ο μοναχισμός ουσιαστικά είναι ένα μαρτύριο. Δεν θα πω όμως πιο πολλά. Και έτσι, αφού υπήρχε το μαρτύριο, γιατί να προσθέσουν και άλλο μαρτύριο? Όταν όμως η Εκκλησία ειρήνευσε, και μάλιστα το χειρότερο, όταν είδαν οι χριστιανοί για λόγους συμφέροντος πολλοί άνθρωποι ειδωλολάτρε που είχαν δημόσιες θέσεις να γίνονται χριστιανοί, και έτσι η ποιότητα της Εκκλησίας να πέφτει, να μειώνεται, να κρυώνει δηλαδή η θερμότητα, τότε έφυγαν δια την έρημον
για να συνεχίσουν τη θερμότητα της ζωής του Ευαγγελίου. Συνεπώς, αυτό δε, το ότι έπεσε η θερμότητα των χριστιανών με το να βαφτιστούν κατά αθρώων τρόπων, το ίδιο πράγμα έγινε και στη Ρωσία. Χιλιάδες βαφτίστηκαν, ναι, αλλά δεν είχαν υποστεί κατήχηση. Θυμηθείτε ότι οι χριστιανοί, οι υποψήφοι χριστιανοί, υφίστανται το κατήχηση ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Και όταν εκκρίνονται κατάλληλοι, τότε βαπτίζονται. Αυτό έφυγε. Χάθηκε. Χάθηκε. Οπότε, αμέσως, ξέρετε τι σημεία έχουμε μέσα στην Εκκλησία. Σημεία πτώσεως της θερμότητος, θέλετε, και παρακμής. Τότε σπέβδει ο μοναχισμός να περισσώσει ό,τι μπορεί. Άρα λοιπόν ο μοναχισμός είναι σημείον ακμής. Είναι δηλαδή το αντίθετο από αυτό που λένε οι άνθρωποι. Ο μοναχισμός δεν είναι σημείον παρακμής, αλλά σημείον ακμής της Εκκλησίας. Γι' αυτό μια εκκλησία που δεν έχει μοναστήρια κινδυνεύει να χαθεί και ολότελα να εκοσμικευτεί. Θα σας το πω στον προτεσταντικό κόσμο, επί παραδείγματι. Αυτοί δεν είχαν μοναστήρια και παρετήρησαν ότι υπήρχε ανάγκη να υπάρχουν μοναστήρια, διότι οι άνθρωποι μέσα στον κόσμο εκοσμικεύονται μέρα με την ημέρα, χρόνο με το χρόνο, αιώνα με αιώνα. Και τώρα τελευταία χρόνια ποιος, οι προτεστάντες, παράξενο, άρχισαν να ιδρύουν μοναστήρια, βέβαια όπως τα καταλαβαίνουν, αλλά τέλος πάντων μοναστήρια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το μοναστήρι, ο μοναχισμός, δεν είναι σημάδι παρακμής, αλλά σημάδι ακμής. Και μάλιστα εκεί που καλλιεργήθηκε κατά ένα τρόπο πληθωρικών, σε αριθμό πληθωρικό, δηλαδή να είναι πάρα πολλοί χιλιάδες οι μοναχοί, όπως είναι οι στασερίμους της Αιγύπτου, αναπτύχθηκε ένας τρόπος ζωής, ένας πολιτισμός ιδιότυπος. Είναι τα γεροντικά που διαβάζουμε και που δεν θα πεθάνουν ποτέ και θα γράφονται με νέα κατορθώματα μέχρι που να τελειώσει η ιστορία. Τι να πω? Να πω ότι οι μοναχοί ήταν εκείνοι που συνελάμβαναν ό,τι αιρετικό συνέβαινε στην Εκκλησία των πόλεων και κατέβαιναν και έλεγαν ότι αυτό είναι αιρετικό. Τι να πω? Να πω ότι συνέδραμον τα μοναστήρια σε θέματα αρρώστιας, υπείνας και τα λοιπά. Θυμηθείτε τον Μέγαν Αντώνιο, αυτός που έμενε στην έρημο, κατέβηκε δύο φορές στην Αλεξάνδρεια. Τη μια φορά να συμβάλλει στην καταπολέμηση του Αρίου και τη δεύτερη φορά γιατί είχε ενσκύψει μια λοιμώδης αρρώστια, μια πανούκλα, πανόλης, και επήγε να βοηθήσει. Ακούτε? Τι να πω? Να πω ότι η μεγαλύτερα παραγωγή, για να μην πω η μοναδική, σε δογματικές διατυπώσεις της πίστεως, στην υμνογραφία μας και εις τους Αγίους μας, ανήκει στους μοναχούς. Όλη η υμνογραφία, παιδιά, ανήκει στους μοναχούς, σχεδόν όλη, το 99%, ναι, ανήκει στους μοναχούς. Και η βυζαντινή μουσική ανήκει στους μοναχούς, αυτό που λέμε βυζαντινή μοναχή, μουσική. Έτσι βλέπει κανένας να έχουν μια παραγωγή και να έχουν και ένα, τι να σας πω, στα μουσεία της Ευρώπης όσα βιβλία σώθηκαν από την Αγία Γραφή και τους πατέρες, θέλετε ακόμη, και των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων μέχρι τον Όμηρο, ξέρετε πως σώθηκαν? Γιατί στην ησυχία του μοναστηριού εκάθεντο οι μοναχοί και αντέγραφαν. Και μάλιστα τι αντιγραφές βιβλίων, σπάνιες αντιγραφές. Ό,τι σώθηκε από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο είναι έργων των μοναχών. Μόνον αυτό θα ήταν αρκετό να βλέπουν τον μοναχισμό οι άνθρωποι του κόσμου με καλό μάτι. Ή εκείνο που σας είπα προηγουμένως, ανεπτύχθη ένας πολιτισμός στην έρημο. Ένας πολιτισμός που θα ήταν ένα υπόδειγμα πώς θα μπορούσαν να ζουν οι άνθρωποι των πόλεων.
Δηλαδή, τι πολιτισμό, πολιτισμός? Πολιτισμός της αγάπης και της καθαρότητας. Να σας πω ένα παραδειγματάκι. Ένα παράδειγμα που δείχνει καταπολέμηση της φιλαυτίας. Γιατί μέσα στον κόσμο αυτόν οι χριστιανοί μας είναι φύλαυτοι. Οι χριστιανοί μας φύλαυτοι, οι ληστέ εις υπερθετικών βαθμών. Σε σκοτώνει για να σου πάρει το πορτοφόλι. Λοιπόν, ακούστε ένα παραδειγματάκι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Κάποτε σε έναν ασκητή του προσέφεραν ένα θαμπί στα φίλη. Πρωί-πρωί του το προσέφεραν δροσερό, λαχταριστό να το φας πρωί-πρωί. Εσκέφτηκε και είπε, γιατί να το φάγω εγώ και να μην το στείλω σε εκείνον τον ασκητή, ένα κάποιον άλλον, λίγο πιο πέρα. Να το φάει εκείνος. Το στείλε εκεί. Εκείνος έκανε την ίδια σκέψη. Γιατί να το φάγω εγώ και να μην το στείλω κάπου πιο πέρα. Κάπου το βράδυ, με άγνωστη διαδρομή, το τσαμπί το σταφύλι ξαναγύρισε εις τον πρώτον. Όταν το είδε, εθαύμασε και ευχαρίστησε το Θεό, γιατί του απεκάλυψε ότι οι αδελφοί είχαν αγάπη, μια κοινωνία αγάπης. Και τότε έκανε το σταυρό του και το έφαγε το σταφύλι. Πέστε μου, αυτό θα συνέβαινε μέσα σε μια κοινωνία ζούγκλα της εποχής μας? Να γιατί αναπτύσσεται ένας πολιτισμός. Ένας πολιτισμός της ψυχής. Τώρα τι άλλο να πω? Θα κλείσω, γιατί είναι απέραντο θέμα και έφαγα μόνο με αυτό σχεδόν όλο τον χρόνο για να πω και κάτι άλλο. Σας λέγω μόνο ότι όχι μόνο δεν είναι στοιχείον παρακμής, αλλά αντιθέτως είναι στοιχείον ακμής της Εκκλησίας. Και σας το κατέδειξα, βέβαια με μια διαφορά. Εάν οι μοναχοί έχουν συνείδηση της ιδιότητός των και ανταποκρίνονται σε εκείνο που πρέπει να έχουν, ώστε με τον τρόπο αυτόν και ο Θεός να δοξάζεται, αλλά και η Εκκλησία να δοξάζεται και να στερεώνεται. Αυτά τα πολύ πολύ λίγα, έτσι δειγματοληπτικά, για να ικανοποιήσουμε την απορία.